Ναι, μα. Ειδικά άμα ακούσει κάποιον ήχο να κόβει ναι. και είναι μπαταρία, θα είναι μόνο αυτή, έχει άλλες δύο εδώ. Ωραία. Okay. Διαφορετικά, άμα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, φωνάξε. Έγινε. Τέλεια. Thank you. Thank you. Καλό γυρίσμα. Ευχαριστούμε. Δώσε. Τρία. Δύο. Ξεκινάμε έτσι. Όπως θες. Τρία. Και με χαστουκίζει, λέει. Κάποιο περίεργο διαγωνισμό. Μιλάμε έτσι όλη την ώρα. Σαν τον Χριστό. Νιώθεις την αύρα ανάμεσά μας. Yes. Τώρα θα χτυπήσουμε όμως. Πού φτάνουν τα χέρια σου. Θα χτυπήσουμε 1000%. Ωραία, θα το δοκιμάσουμε και θα δούμε. Ωραία. Τρία. Δύο. Θα πεις ένα. Α, πάμε. Τρία. Δύο. Ένα. Α, κολόφαρδι. Σχεδόν πόνεσα. Ήταν τέλειο αυτό, μου άρεσε. Ωραία, άλλη μια φορά εδώ. Αλλά δεν έχουμε μικρόφωνα. Ναι. Είμαστε χωρίς μικρόφωνα. Είμαστε χωρίς μικρόφωνα. Γιατί κάνουμε ένα πείραμα να δούμε αν μπορούμε να γράφουμε με τέτοια για λίγο, για να μειώσουμε το κουβάλιμα πέρα δόθε. Και... Πώς λέγονται αυτά, ψυρές. Ψήρες. 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 Είναι αυτό που λέμε, είσαι ψήρας, καμία σχέση. Ψυρίζω. Ψυρίζω. Ψήρες. Θα φάμε στο ψυρί. Δεν έχω κάτι άλλο και δεν έχω κάποια άλλη λέξη από ψία. Ήταν ωραία τα κτίρια να είναι έτσι μικρόφωνα. Και να μπαίνει στα. Λοιπόν, δεύτερο επεισόδιο της έκτης σεζόν. Α, σωστά το είπα. Πίστηκες. Ναι, πίστηκα. Πίστηκες. Βέβαια, είχαμε ένα φαν ο οποίος σχολίασε και το διόρθωσε. Τον Νίκο, ναι. Γιατί έχουμε έξυπνους φαν που είπε ότι αν το μετρήσει από σεζόν 0 μέχρι 5 είμαστε στην Πέμπτη. Και μπορούμε να πούμε ήταν δοκιμαστική και είναι η ώρα 0 και όλα αυτά. Ακριβώς. Απλά επειδή εμείς δεν είμαστε τόσο έξυπνοι, δεν το σκεφτήκαμε. Συγκεκριμένα εγώ. Οπότε. Ούτε καν. Εγώ απλώς επέμενα ότι είναι 6, δεν σκέφτηκα άλλες εναλλακτικές γιατί αυτός ο άνθρωπος είμαι μάλλον. Είσαι ρεαλιστής. Είμαι Ισραηλιστής. Κακή περίοδος να το πούμε. Ναι, ναι, αυτό, εντάξει, αλλά ναι, είμαι ρεαλιστής. Ναι. Και πάνω που είπαμε για κακές περιπτώσεις, θέλω να ξεκινήσουμε με κάτι που μας απασχολεί όλους και όλες, αλλά μόνο αν ζούμε στην Αθήνα. Mm-hmm. Τι κίνηση είναι αυτή? Είναι γιατί? Πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα, ναι. Είναι πρόβλημα και σήμερα έχει και ένα πανηγύρι στην Πανόρμου μου και δεν μπορούσα να έρθω στο lab. Α, γι' αυτό γίνονταν αυτός ο χαμός. Με τίποτα όμως. Πήγα από τα στενά. Και... Ναι, και εγώ πήγα από τα στενά, αλλά σε κάποια φάση υπολόγισα όλο το, αυτό, τα στενά που ξέρω από εδώ πίσω για να έρθω και βγαίνω ακριβώς μπροστά στο πανηγύρι πάλι. Τέλεια. Και λέω, είναι κανένα χιλιόμετρο το πανηγύρι. Δεν έχει παντού. Και μετά σαν ανεβαίνω το βουνό, ρε παιδί μου, που είναι η Πανόρμου. Μπράβο. Όλο πάνω. Και λέω, εντάξει, θα βγω στη διασταύρωση. Και βγήκα όντως στη διασταύρωση. Τώρα, εμένα δεν είναι να με εμπιστεύεσαι με αυτά. Mm-hmm. Έχω πολύ καλό στο μυαλό μου χάρτες. Αλλά αν με αφήσει κάπου, και στο σπίτι μου να είμαι. Δεν έχει προσανατολισμό. Ναι, μου, αν μου δέσει τα μάτια, με γυρίσει μια σβούρα έτσι και μου πει που είναι τουαλέτα, θα δείξω πάνω. Δεν έχω καμία. Σε αυτό το πράγμα που περιέγραψε, κανεί δεν είναι καλό. Δηλαδή, να σε σβουρίσω με κλειστά τα μάτια και σου πω, πε μου αυτή την κατεύθυνση. Ούτε καν. Είχα μια φίλη που πήγαμε σε κάποια φάση στο χωριό να κάνουμε μπάνιο, ρε παιδί μου, με παρέα και αυτά. Και δεν έχω πει που είναι το χωριό. Απλά εκεί που ήμασταν στην παραλία, ρε, που ήρθε Θεσσαλονίκη. Εκεί. Και ήταν εκεί. Δεν το σκέφτεται καν. Πώς το τσεκάρατε αυτό? Με GPS. Α, okay. Αλλά δεν έχει κανένα. Δεν, απλά υπάρχει απαντάει. Αυτή η τεχνολογία, Είναι, ναι, okay. Υπάρχει. Okay. Απλώς απαντάει. Δεν έχει σημασία που βρίσκεται. Απλά κάνει έτσι και απαντάει. Δεν έχω ιδέα πώς το κάνει. Εντάξει, αλλά αυτή είναι ένα άτομο συγκεκριμένο. Δεν είναι όλοι είναι που είναι έτσι. Είναι πολλοί που είναι έτσι. Okay. Και είναι πολλοί που είναι στη δική μου κατάσταση που απλώς επειδή μαθαίνουν καλά τους χάρτες. Εγώ έχω την τύχη, αν πας κάπου μία φορά, θυμάμαι πώς να πάω. Οπότε δεν χάνομαι. Και μετά έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα από τα δύο και απλώς χάνονται. Ναι. Που έχω επίσης μια φίλη που είναι έτσι, η οποία χάνεται στις εξόδους του μετρό τώρα, όχι να. Okay, όχι ναι. Λέω... Υπάρχει και αυτό, ναι. Okay. Υπάρχει αυτό και είναι αυτό που λέμε. Δηλαδή χάνεται στα σκαλιά που αυτά κατεβαίνουν και εκείνη ανεβαίνει. Είναι αυτό το. Είναι φοβερό. Είναι τίποτα. Εντάξει. Ναι. Μήπως αυτό είναι ο λόγος που έχουμε κίνηση, αυτοί οι άνθρωποι. Α, επειδή χάνονται. Επειδή χάνονται. Όχι. Και γιατί χάνονται με GPS. Ποιο GPS, σου είπε κανείς ότι έχουν GPS. Μπορεί να βγαίνουν στον δρόμο, θέλουν να πάνε στη δουλειά τους, να μην έχουν ιδέα προς τα που πάνε και να δημιουργείται όλο αυτό το κυκλοφορικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Το πρόβλημα με την κίνηση είναι ότι δεν βγάζει νόημα τίποτα. Γιατί δεν βγάζουν νόημα και άλλα πράγματα στην Αθήνα. Π.χ. τα σκουπιδιάρικα μία ώρα το μεσημέρι.
Ναι, που είναι, γιατί είπε ως Δήμος και Περιφέρεια όλο αυτό, είναι πότε θα βγάλω ένα φορτηγό που βρωμάει και κάνει συχνές στάσεις σε όλους τους δρόμους της Αθήνας την ώρα που ο κόσμος θέλει να πάει στη δουλειά του. Και είναι όλοι, ναι, γιατί και αυτοί δεν δουλεύουνε. Οπότε ας δουλέψουμε όλοι μαζί. Ναι, και αυτοί είναι ναι. στον δρόμο για τη δουλειά τους. Ναι, σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα που βγαίνουν οι άνθρωποι από τις 11 και μετά και είναι και αυτοί πιο ασφαλείς γιατί δεν γκρέμονται από τη σκουπιδιάρα να περάσει οποιοδήποτε και να τους σκοτώσει, κάνουν λάθος. Εδώ στην Αθήνα είναι όλα σωστά. Και ταυτόχρονα πρέπει να βγαίνουν και οι άλλοι άνθρωποι που σκάβουν τις λακκούβες κάθε βράδυ, γιατί κάθε πρωί έχει άλλες λακκούβες στον δρόμο. Ναι, ισχύει. Φτιάχνουν μία και αυτομάτως δημιουργείται μία άλλη λακκούβα σε ένα άλλο σημείο του δρόμου. Τίποτα. Πάντως αυτό είναι. Εγώ έπεσα σε 4 αυτή τη φορά που ερχόμουν, δηλαδή και είναι απόγευμα. Απορριμματοφόρα. Ναι. Ναι. Απορριμματοφόρα. Κάποτε είχα πει τη λέξη σκουπιδιάρα. Σκουπιδιάρα δεν υπήρξε πριν. Ναι. Και του φάνηκε περίεργο σε κάποιον άνθρωπο. Δεν θυμάμαι γιατί όμως. Ότι σκουπιδιάρα, πώς το λες έτσι, ξέρω εγώ. Όχι, είναι. Παρεπτώσω να πούμε ότι σήμερα δεν είναι τρυπάνε, αλλά μετακομίζουν. Έχουμε μετακόμιση. Και ακούγεται λες και κάνουν άγαρμο σεξ. Δεν το πιστεύω. Τρίζει μια καρέκλα και μετακινείται μέσα στο δωμάτιο με έναν. Έτσι αριθμικά θα έλεγα. Χωρίς σαν ρυθμό. Να κάνουν κακό. Άριθμα, πώς το λένε, άριθμο σεξ. Ναι. Ναι. Το τόπο το μεγάλο δεν ξέρω τι είναι, ας πούμε. Παίρνει φορά, έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται εκεί. Μεγάλο σπίτι πάντως. Ναι. Αυτό. Και γιατί η σκουπιδιάρα ήταν περίεργη λέξη. Δεν ξέρω, γιατί του είχε φανεί πολύ περίεργο και. Δεν ξέρω. Σαν να το είχε ξανακούσει ποτέ, ας πούμε. Καλά, αργό. Και εμείς είμαστε από διαφορετικά μέρη. Και, ναι, και το ξέρουμε και δύο σαν λέξη το ίδιο. Οπότε δεν ξέρω γιατί φάνηκε τόσο περίεργο. Ή τι είσαι, δεν θυμάμαι σε ποιον. Εκεί που γελάω πάρα πολύ είναι με τα τρίκεκλα που έχουν οι Δήμοι και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα που γράφουν αρώματο. Τι να σαρώσεις, βρε, που οι σκούπες είναι έτσι, οι ψάθινες από πίσω και άμα θες μπορείς να πάρεις μια στο φανάρι και δεν θα γίνει τίποτα. Για να καθαρίσεις το τζάμι σου. Sorry, μέχρι να πας στον άλλο δρόμο θα στο έχω φέρει. Έχεις πάει, έχεις κάνει γενική το πεζοδρόμιο, πας και το αφήνεις. Θα σου πω, για εδώ δεν έχει νόημα, για επαρχία που έχουν τους μικρούς κάδους. Ναι, τέλειο είναι. Βολεύει πάρα πολύ. Όχι, και μαζεύουν τα σκουπίδια πιο ωραία, η αλήθεια είναι. Δεν τα μαζεύουν. Ναι! Δεν σχολιάζω το τρίκυκλο. Ναι. Τέλειο το τρίκυκλο. Καλά, όχι. Ηλεκτρικό. αλλά το τμήμα σαρώματος. Τμήμα σαρώματος. Ναι, δεν είπαν τμήμα σκουπίσματος ή τμήμα καθαρισμού ή οδικής, κάτι ξέρω εγώ. Σαρώματος. Δεν σαρώνει. Σαρώνει το σαρώνω okay. είναι ένα ρήμα, ρε παιδί μου. και το ποτό, το ντυσαρώνω. είναι... είναι επειδή είναι. Γιατί όταν σαρώνεις κάνεις ντυ σε άλλους ράπερ. Μπράβο. Αυτό. Ναι. Το ντυσαρώνω ράπερ. Ντυσαρώνω, ναι. Είναι ράπερ. Δυσαρώνω, ρήμα. Δυσάρω, δυσαρώνω. 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 Θα δυσάρω σε όλα χτες ο Light, ξέρω εγώ. Πω. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Άλλη μια λέξη. Ναι, άλλη μια λεξοπλαστική παρέμβαση της μαρμελάδας. Σε αυτή την έρημη γλώσσα που έχει, ναι, που έχει τραβήξει τα πάντινα. Σε αυτό το podcast. Ναι. Τέλος πάντων, με την Αθήνα και την κίνηση, δεν ξέρω πώς θα λυθεί το ζήτημα. Γιατί δεν λύνεται. Εννοώ, δεν γίνεται τίποτα που να οδηγεί στη λύση. Ναι. Απλώς... Είμαστε πάρα πολύ νομίζω. Απλά δεν μπορεί να γίνει κάτι. Εντάξει, ας αυξήσουν τα μέσα. Δηλαδή, είναι ότι αν είμαστε πάρα πολύ, απλά κάνε κάτι. Είναι φοβερό γιατί βγαίνουν και το συζητάνε πλέον και λένε ρε παιδί μου, είναι πίτα ο κυφισός, είναι πίτα το ένα μέρος, είναι πίτα το άλλο μέρος, είναι πίτα το άλλο μέρος. Και τι κάνετε γι' αυτό. Καμιά φορά βάζουμε τροχονόμους. Εν τω μεταξύ, ποιο τροχονόμο έχω δει, κάνει ακριβώς ό,τι κάνει το φανάρι. Ό,τι κάνει το φανάρι, ναι. Και εσύ, έτσι. Εννοείται. Ακριβώς, ναι, ό,τι έχω δει Αλεξάνδρας Κηφισίας εκεί στη συμβολή είναι την τεχνη κόκκινο. Α, οκ, okay, περάστε. Okay, άρα γιατί τον θέλουμε αυτόν εκεί, να αισθανόμαστε ήρεμα ότι κάτι γίνεται. Όχι, μάλλον θέλουμε τον κίνδυνο να υπάρχει κάποιος άνθρωπος εκεί που μπορεί να τον πατήσουν okay. κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Βέβαια. είναι ένα ρίσκο να βρίσκεσαι σε κάτι το σημείο. Υπήρχε μια φάση που το συζήτησα με άνθρωπο που είναι στο σώμα και στην τροχέα τέλος πάντων. Και είπα, κανονικά ρε παιδιά, δεν πρέπει να έχετε walkie-talkie και να επικοινωνείτε ένα με τον άλλον στα φανάρια και να αφήνετε πρέπει παραπάνω. Να έχουν, πρέπει να κάποιοι έχουν. Μου λέει ότι αυτό δεν γίνεται γιατί ο τρόπος που λειτουργούν είναι οι ασύρματοι. Δεν είναι πάντα πολύ καλός, με αποτέλεσμα να σε ακούνε στο κέντρο της Αττικής, που είναι η τροχέα έξω από την Αθήνα. Πες να λες, Μπάμπη αφήνω, έγινε Νατάσα άσε, Γιώργο η Νατάσα αφήνει, εντάξει αφήνω κι εγώ. Και να λένε, τι αφήνουν, τι κάνουν, τι είναι αυτό. Να περνάς ενώντα σε baby monitor, ξέρω. Ναι, όχι. Σε πας εγκυμάτα, μόνο και... Έχω πιάσει ταξί μια φορά με κιθάρα έφηβος. Α, ναι. Είχα καλώδιο ένα μέτρο ακριβώς και άρχισα να παίζω και από μέσα ακόμα κέντρο αφήνω και, με... και απλά έκανα την κιθάρα έτσι και είχα
νόμιζα, στην αρχή νόμιζα ότι έβγαινε από τα χέρια μου. Εν τω μεταξύ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι. Του έλεγα κέντρο αφήνω και δεν καταλαβαίνω τι αφήνει. Πελάτη. Α, πελάτη, οκ. Σε φάση κέντρο αφήνω την κλίση, ότι την πήγα την άφησα, ναι. Ελεύθερο, α πούμε. Είναι αυτά για να είναι σύντομα και να μην έχουν έτσι θέματα χρόνου. Αφήνω απλά λένε, και ξέρουν πούμε, τον κώδικα ο άλλο που. Θα πούνε ρε παιδί μου καλαμαριά για παπάφι και θα πει ο άλλο κέντρο αφήνω καλαμαριά. Πού. Θα πει ο άλλος βότσι. Θα πει είμαι σκρά, δεν προλαβαίνω. Οπότε okay, πει, κάποιος λέει ελεύθερος και εννοεί πάω. Πόση ώρα θες, 5. Και άλλος λέει ελεύθερος, εσύ πόση ώρα θες, 3. Ωραία, πάρε εσύ. Είναι λίγο σαν σουάτ, ξέρω εγώ σε φάση. Ναι, ναι. Εννοούνται έτσι. Θα σου πω κάτι, είναι δύσκολο πράγμα. Είναι, εντάξει, ναι. Είναι, δεν είναι. Και παλιά δεν υπήρχε GPS. Όχι, ήταν όλα. CD. Στο μυαλό του άλλου. Μπορείς να καταλάβεις τι χώρα είμαστε. Από το γεγονός ότι για να γίνεις black cab driver στο Λονδίνο περνάς σχολή όπου απομνημονεύεις τους χάρτες και όλα τα στενά σοκάκια, μαθαίνεις την κίνηση και το rush hour και από ποια στενά είναι καλύτερα να πας, ναι. Και δίνεις εξετάσεις και στην Ελλάδα απλώς πάρει ένα ταξί. Αρκεί να έχεις δίπλωμα. Και τώρα βγαίνουν οι επαγγελματικό, βγαίνουν οι μαύροι ταξιτζίδες και λένε εμείς έχουμε... Πονέσει για το skill, δεν είμαστε απλά με το GPS που έχουν και δίκιο. Οπότε ο Έλληνας τι έκανε. Ξεκίνησε το ταξί στην Ελλάδα το 1950 και είπε: μια μέρα δεν θα έχω μια οθόνη στο αυτοκίνητο να μου λέει που πάω. Το εγγόνι μου. Ναι, γιατί να μάθω. Το εγγόνι μου θα οδηγάει με το GPS. Γιατί ο Έλληνας είναι μπροστά. Δεν είναι. Είναι, βλέπει μπροστά. Βλέπει μπροστά. Πάντως επιστρέφω λίγο στους τροχονόμους. Ναι. Έχω πετύχει μανούρα με τροχονόμο σε αυτή τη συμβολή Κηφισίας Αλεξάνδρας. Όπου ήταν αυτό, ήταν ένα σχετικά ήσυχο πρωί και περνάγανε από εδώ, από εκεί, τους έκανε, ξέρω, περάστε. Και ένα, ξέρεις, θα το πω ξυπνάκια ρε παιδί μου, πάει και περνάει μόνος του, ξέρω εγώ, και το βλέπει αυτό ο τροχονόμος. Και τρελάθηκε, μου λέει, το χάσε. Και του λέει σταμάτα, σταμάτα. Και ξέρεις, ήταν το άβολο ότι αυτός έκανε. Δεν έφυγε έτσι και τον προσπέρασε. Ήτανε λίγο μπροστά. Του λέει σταμάτα, έκανε να φύγει. Του λέει σταμάτα και του έκανε ένα πράγμα. Και σαν να χορεύανε ταγκό, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Και κάποια στιγμή αυτός φεύγει. Και τον κυνήγησε με τα πόδια. Τον κυνήγησε, τον σταμάτησε, του βάραγε το καπό. Κατροχονόμος. Και λέω, οκ. Okay. Γι' αυτό χρειάζεται μάλλον. Άμα περάσει κάποιος, σταματάνε. Ήταν ακραίο σκηνικό, δηλαδή εγώ νιώσα άσχημα που το είδα. Οκ, okay, κατανοητό. Ναι. Ναι. Εγώ έχω δύο πράγματα να πω σε αυτό, για το ότι δεν θα φτιάξει ποτέ κινήσεις στη χώρα, ό,τι και να κάνουν, γιατί απλώς είμαστε εμείς απαράδεκτοι. Ναι. Το ένα είναι το... που κάθομαι κάπου στη γειτονιά μου, ρε παιδί μου, που διπλοπαρκάρουν σε ένα σημείο και είναι ένας τύπος δίπλα μου, ο οποίος κάνει το τσιγάρο του, μιλάει εκεί με τους φίλους του και έχει διπλοπαρκάρει ακριβώς απέναντι από την καφετέρια. Γιατί άμα είναι να την κάνεις την παρανομία, τουλάχιστον ας βλέπεις και το μέρος που έχεις. Οπότε έρχεται ένας ζητάς εκεί που του έχουν κάνει μια κλίση για διπλοπαρκαρισμένα και βλέπει ένα φορτηγάκι, ρωτάει, λέει ξεφορτώνεις, λέει εντάξει, θα φύγει, θα φύγω. Ξέρω. Πάει παραπέρα. Βλέπει άλλο ένα φορτηγάκι που ξεφορτώνει, του κάνει το φορτηγάκι, φεύγω. Δηλαδή, τύπου, εντάξει, λέει, άμα ξεφορτώνεις δεν με νοιάζει, έτσι κι αλλιώς δεν είσαι εδώ για πολλή ώρα. Και πάει και βλέπει τις βιστές της μηχανέας, αυτός που έχει παρκάρει εκεί πέρα για να μείνει, ας πούμε. Και πάει, το κοιτάει το αυτοκίνητο, πάει από εδώ, πάει από εκεί και σηκώνεται ο μπάρμπας, είναι το δικό του, πάει μέχρι να το πεζοδρομίου και τον κοιτάει. Και γυρνάει και ο ζητάς και τον κοιτάει. Και κοιτιούνται για λίγο και μετά ο μπάρμπας αποφασίζει ότι ο ζητάς δεν ενδιαφέρεται για το αυτοκίνητο του και πάει μέσα. Και ο ζητάς απλά τον κοιτάει, κάνει έτσι με το. Βγάζει το μπλοκάκι και αρχίζει να γράφει. Και όλο τρέχει και λέει: όχι, όχι, θα το πάρω. Λέει, κάτσε λίγο, ρε μαν, περίμενε. Με κοιτάς που κοιτάω το. Με το πάει και να την κοιτάει με το στυλό. Ναι, ναι, έφυγε από το μπαλκόνι. Είναι σπέλ, ξέρω και το άφηνε και μένει μέσα. Spawn reckless driver. Κλαπ. Και του λέει: τι περίμενε να βγάλω το μπλοκάκι να σε γράψω για να πάρει το διπλοπαρκαρισμένο. Ο άλλο λέει: συγγνώμη, συγγνώμη, θα φύγω. Ρε, άλλο σε ρωτάω. Γιατί τόση ώρα δεν έρχεσαι. Συγγνώμη, συγγνώμη, θα φύγω. Ρε! Και ο άλλο ήταν σε φάση. Δε... εντάξει, δεν θα έρθει η μέρα που θα δώσω απόλυτο δίκαιο σε αστυνομικό εύκολα. Ναι. Και δεν θα έρθει και η μέρα που θα δώσω και απόλυτο άδικο σε έναν οδηγό εύκολα. Αν είχε να ξεφορτώσει ένα μωρό ή κάτι τέτοιο. Αλλά ο τύπο απλώ τσέκαρε ότι δεν γράφει αυτόν και είπε: εντάξει, αυτό δεν γράφει εμένα, γράφει το δίπλα αυτοκίνητο. Πάω μέσα. Άρα, μέχρι να φτάσει η φωτιά στην κολάρα μου, θα συνεχίσω να πίνω τον καφέ μου. Ναι, και το δεύτερο ήταν πριν δύο μέρες που μας σταματάνε έξω από τη Βουλή. Έχει πάρα πολύ κίνηση, είναι αφύσικα πολύ κίνηση. Με το μηχανάκι από εδώ από εκεί, έχω αναβάτη πίσω. Φτάνουμε και είμαστε τα μηχανάκια μπροστά ένα λεωφορείο και μας σταματάει ένας αστυνομικός. Και περιμένουμε και καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πομπή, θα περάσει κάτι. Και σε περνάνε, ρε παιδί μου, ξέρω 7 περιπολικά, αλλά μεγάλα SUV και τέτοια, κάποιος ήτανε.
Και αφού περνάνε, ξανανάβουμε όλη τη μηχανή και περιμένουμε να φύγουμε. Και τελικά έχει κι άλλο τέτοιο. Δεν καταλαβαίνεις τι. Μιλάμε ότι ο κόσμος ήταν σε φάση. Κι άμα περάσω, τι θα με κάνει. Θα μου κλάσει τα αρχίδια. Άντε, θέλω να φύγω. Ήταν δύο μηχανάκια της Walt που τους δίνω δίκιο. Που του είπαν, φίλε, δουλεύουμε. Ναι, ναι. Εντάξει, έχω δηλαδή, να πάω παραγγελία. Έχει είναι παραγγελία, θα γίνει κατά, ας πούμε. Που αυτούς τους καταλαβαίνω απόλυτα. Και μετά ήταν μια φάση τύπου ήταν όλοι κορνάρανε, κάναν και είπε, πρέπει να περιμέναμε σύνολο 3,5-4 λεπτά. Ναι. Δεν έγινε κάτι τρομερό, εκτός από αυτούς που δουλεύανε. Δεν, τα βρυσίδια και τα τέτοια, είμαστε αυτοί. Δεν πρόκειται να... δεν θα αλλάξει κάτι. Δηλαδή, αν δεν έχεις υπομονή να... Ούτε εμένα μ' αρέσει τι γίνεται μπροστά, ρε παιδί μου. Δεν μ' αρέσει. Ούτε πια είναι η πομπή και χαίστηκα. Θέλω να πάω εκεί που είναι να πάω. Εντάξει, είχα να προλάβω μια ταινία, ας πούμε. Δεν... Όχι. Νομίζω ότι κανείς είναι τόσο σημαντικός για να σταματήσει η ροή ενός τόσο κεντρικού δρόμου, ρε παιδί μου. Ναι, δηλαδή... έστω και για 4 λεπτά. Είναι, ναι, είναι απαράδεκτο. Είναι ακραίο. Ναι, είναι ακραίο. Θα έπρεπε να το ρυθμίσουν καλύτερα και να σταματήσει για 30 δεύτερα να περάσουν και να φύγουμε. Γιατί είναι μπλοκαρισμένη η μισή Αθήνα στο κέντρο. Αλλά πέρα από αυτό. Εντάξει, δεν είναι. Νομίζω ότι είναι τα νεύρα όλων εκτός. Αλλά υπάρχει κάτι που τα νεύρα θα μας τα φτιάξει και το έχεις ανακαλύψει εσύ. Ναι, και αυτό είναι αλήθεια. Και με έχεις βάλει να κρατάω και το κινητό μου εδώ. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Άνοιξε το κινητό σου. Ανοίγω το κινητό. Λοιπόν. Ανακάλυψα σήμερα ότι το Spotify στα επεισόδια των podcast, δεν ξέρω, δεν κοίταξα άλλα επεισόδια γιατί μόνο μαρμελάδα ακούω, πάει και κάνει αυτόματα transcript okay. Όλη τη στιχομηθεία του επεισόδιου, δηλαδή ό,τι Μάλιστα. έχουμε πει. Okay. Ωραία. Οπότε σκέφτηκα το εξής, επειδή έχει κάνει γενικά πάρα πολύ καλή δουλειά και βγάζει full νόημα okay. αυτό, που... αυτό που έχει κάνει. Θα ήθελα, αυτή τη φορά δεν έχει ξαναγίνει σε αυτό το podcast αυτό και δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει γενικά σε podcast γιατί πρέπει να πολύ καινούριο feature αυτό το Spotify. Okay. Δεν μπορώ και να μιλήσω, feature. feature. Όπου σκέφτηκα να κάνουμε, άμα θες για ένα λεπτό, μπορεί να συνεχίσει όλο αυτό. Μπορεί να πάμε όλο το επεισόδιο. Το προηγούμενο επεισόδιο. Το προηγούμενο επεισόδιο. Για να πάρουμε έτσι μια μικρή, μικρή γεύση για το πόσο καλά έχει δουλέψει το automated transcript. Ωραία. Ήδη είχε αυτό το feature στη μουσική που σου βγάζει τους στίχους και αυτά. Τώρα το κάνει okay. αυτοματοποιημένα όμως. Που εντάξει, φαντάζομαι ότι εκεί δεν θα έχει γίνει αυτόματα. Αλλά εδώ πέρα έχει πάρει ένα επεισόδιο της Μαρμελάδας. Το προηγούμενο λοιπόν, το πρώτο της 6η σεζόν. Θες να είσαι ο speaker 2 ή ο speaker 1. Γιατί εγώ έχω. Δεν θυμάμαι ποιο είναι. Πού σου γράφει ποιο είναι ο speaker. Εγώ έχω Android και δεν μου γράφει. Εμένα μου γράφει έτσι. Α, ωραία. Άρα εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιος είναι ο speaker. Τώρα κοιτάξτε τι γίνεται. Στου Χάρη λέει ξεχωριστά ποιος λέει την κάθε ατάκα, που είναι πιο έξυπνο feature. Εμένα μου λέει μόνο πότε λέμε τις ατάκες και τα έχει σαν στίχους. Όχι. Καταστράφηκε και αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Όχι, μπορείς να βάλεις το κινητό σου στη μέση και να το βλέπω κι εγώ. Ωραία. Και πώς θα το βλέπεις ανάποδα. Έτσι. Έτσι. Ναι. Ωραία. Κάνε speaker 2, ξέρω εγώ. Περίμενε να θυμηθώ. Ή εγώ είπα το ωραία από άλλη μία. Μάλλον εσύ το είπες. Ωραία, πάμε. Ωραία, πάμε άλλη μία. Έτσι ξεκίνησε το επεισόδιο, έτσι. Ναι. Ωραία, πάμε άλλη μία. Και λέω εγώ, ας κάνουμε αυτό. Γκάλερι ήθελε να κοιτά, να βλέπω τι κάνεις. Εγώ κλειστά μάτια εμπιστεύτηκα. Εμπιστευτικά. Πλήρως και δεν σε εμπιστεύτηκα καθόλου. Χεράκι. Μου αξίζει. Εντάξει, όχι, είσαι καλό παιδί. Μπορεί να σε ακουμπάω πλέον πάλι. Το οποίο αυτό μετά τα περιοριστικά μέτρα, ξέρω. Έτσι κάνουν οι γάτες μου. Άμα είσαι σε φάση που θες να σου. Του γραμμένο το τραγούδι. Ω να σου. Ω να σου. Και λέω εγώ μετά. Χαρίσει το πόδι, κανείς έτσι και μετά γλύφει. Α, για γιατί συχαίνονται, ναι. Άμα είναι σε φάση που κοιμούνται, θέλω να καθαριστούν. Ο αριθμός μητρώου ή κάτι. Απαιτώ να καθαριστούν. Λοιπόν, λες, ανθρώπους για το ανάποδο, έτσι. Άματι. Τι άματι, ρε. Με ήττα. Με ήττα. Δεν είναι λίγο σαν μιλάει ο Γιόντα ή κάποια... Ναι, ναι. Ή κάποια αρχαία σύνταξη. Όχι, θα πνιγώ. Λοιπόν, το επόμενο είμαστε ακόμα στο 48 δευτερόλεπτο, έτσι. Πω, 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 πω. Το επόμενο
Είναι δικό σου. Okay. Γιατί ήταν και στον τίτλο του επεισοδίου. Okay. Οπότε θέλω να το διαβάσει με απόλυτη σοβαρότητα, σαν να κάνουμε κανονικό διάλογο. Okay. Οπότε έχουμε πει άματι και εγώ σου λέω. Έρχονται γιατί τους αρέσει αυτό. Ωραία. Okay, δεν ξέρω αν τους αρέσει. Ξέρω ότι περνάνε μεγάλο μέρος της ημέρας τους να γλύφονται για να προστατευτούν από τυχόν πρεβ άθορ. Το οποίο είναι η ισπανική μορφή του Μπρέντα, το OK. Το οποίο είναι και η αρχαιολογική μορφή του Πρεδ Ατάριος, όπου Ατάρι είναι το Ατάρι. Στο οποίο εγώ απαντάω, το οποίο είναι και το ΟΜ που βγαίνει σε δύο εβδομάδες. Μάλιστα. Πρέπει να το ρίος. το ρίος τι είναι. Να το ρίος. Ρίος με γιώτα, να πούμε εδώ για όσους μπερδεύονται. Δεν θα μπορούσε, μάθα την περίεργη γραμματοσειρά που είναι τα ελληνικά με γκρίκλις. Με γκρίκλις. Και εμένα έτσι μου τα έχει, με γκρίκλις. Okay. Και? Αγγλικό Έλλην. Έτσι, αγγλικό Έλλην. Εντάξει, εδώ έχει κάνει τον Bruce Dickinson πυρός Dickinson. Ναι, έχεις δει το καινούριο εξώφυλλο του πυρός Dickinson που βγάζει, λες εσύ. Και εγώ λέω όχι. Όχι, το πέτυχε. Εδώ το πέτυχε. Και μετά λέμε... Πού λέγεται, μα όχι, μανδραγόρας και κάνουν. Τέτοιο και. Ρε, θυμάσαι το Age of Mythology, δεν έπαιξε ποτέ παιχνίδια που έλεγε κάτι έτοιμος. Α, ναι, και κάτι άλλο έλεγε. Βούλομαι. Βούλομαι, το βούλομαι, ναι. Το βούλομαι ήταν. Είναι μελίνα τέτοια αιγυπτιακό κατάσταση. Μπράβο στον Μπρους, αυτό το πέτυχε. Αυτό, okay. Και το άλλο πέτυχε. Το όχι. Το μπράβο που μετά από 20 χρόνια βγάζει δίσκο. Α, όντως. Πέτυχε και ένα, ρε φίλε. Ναι, εντάξει. Και είμαστε ακόμα στο 1.41. Αυτό πάει έτσι. Που ήσουν τίμιος να πανηγυρίσουν 2005. Το β' γύρω δίσκος. Ναι με τον γκολ, όχι με τον γκολ. Αυτό είναι σαν στίχος τράπερ. Ναι με τον γκολ, όχι με τον γκολ. Εκεί που είχα πω γιατί... Το σόλο του λες τώρα. Ναι, ναι, το σόλο του λέω. Και μετά εδώ είναι που σε ρώτησε γιατί ξεκινάμε την εκπομπή σαν να είμαστε χατζιμεταλλάδες. Και εδώ έχει γράψει. Ποιος το. Πάτσι μεταλλάδες. Ναι, πάτσι μεταλλάδες. Γιατί ξεκινάμε λες και είμαστε πάτσι μεταλλάδες. Εδώ να πούμε ότι ο Μπους δεν θα ήταν ποτέ τόσο cool σαν Έλληνες, γιατί θα ήταν ο Βρασίδας Dickinson, το οποίο είναι περίεργο. Και μετά το σκίζει κι άλλο, πες. Πιστεύεις ότι η μεταφορά από τα αγγλικά στα ελληνικά τους είναι Βρασίδας? Ναι, Βασίλης. Ναι, Βασίλης. Είναι λες και είμαι κουφός ή ανιακός κάθε 6 δεύτερα, γιατί μετά δεν έχω άνοια. Ναι, okay. Είμαι, ναι, Βασίλης, και μετά γίνεται και χειρότερο, λέει, Ράσιας ας πούμε, γιατί είπα Βρούσιος, εδώ έχει μεταφράσει Ρούσιας ας πούμε. Και μετά δεν λέει, υπάρχει αυτό. Βρούτος φρούτο και εσύ τέκνον Μπρούς. Εθνικό σύστημα Μπρούς. Υγείας, γιατί το έχει με κεφαλαίο. Τέκνον, ναι. Εσύ τέκνον Μπρούς. IE. Internet Explorer. Δεν ξέρω. Φαντάζεσαι κι εσύ τέχνον Βρασίδα, θα ήταν πάρα πολύ γκολ. Γιατί ρε transcription. Γιατί. Να είναι κι εσύ τέχνον Βράζι, είδα. Όπα, εντάξει. Φούπου. Και όσο παίζει ο ήχος, το διαβάζει γραμμή-γραμμή. Όλο αυτό το λάθος πράγμα. Οκ. Ωραία, και φτάσαμε στην εισαγωγή. Οπότε ναι, κλείνει ένα τέλειο κύκλο. Ναι. Οπότε γεια σας και καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο Μαρμελάδας Φράουλας για την έκτη σεζόν. Yeah. Όπου διαβάζουμε το πρώτο επεισόδιο σε επανάληψη, αλλά τελείως λάθος μέσα από τα μάτια του Spotify. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρεις τι σκεφτόμουν, επειδή δοκίμασα ένα εργαλείο που μπορεί να κάνει υπότιτλους στα ελληνικά για να μπορέσω να το ανεβάσω στο επεισόδιο, για να έχει και υπότιτλους επειδή είναι το επεισόδιο και να κάνουμε και πιο εύκολα κάποια TikTok και shorts. Ήθελα να είναι καλή υπότιτλοι, ρε παιδί μου, και τώρα σκέφτομαι ότι δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή, αυτοί που έχουν προβλήματα ακοής, απλά θα πάρουν αυτούς τους υπότιτλους και θα πούνε, εντάξει, έχετε σοβαρό πρόβλημα, δεν καταλαβαίνω. Και όλοι οι υπόλοιποι θα σταματήσουν να ακούνε, θα διαβάζουν μόνο τους υπότιτλους, γιατί θα γελάνε περισσότερο. Οπότε τι καταλάβαμε. Αυτό. Ότι δεν έχει καν νόημα να έχει στους υπότιτλους. Γράψτε μας στα σχόλια αν θέλετε να συζητήσουμε με αυτούς τους υπότιτλους που βγάζει αυτόματα το Spotify. Το εργαλείο που έχω εγώ είναι καλύτερο από αυτό. Αλλά πάλι έχει λάθη.
Οτιδήποτε είναι καλύτερο από αυτό. Οτιδήποτε. Ο πόλεμος στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη είναι καλύτερο από αυτό. Το χειρότερο. Το χειρότερο. Επειδή ναι, το είπαμε και πριν, δεν είναι callback, αλλά προφανώς. Αλλά ναι. Α, και επίσης, αν ανησυχείτε ότι θα γίνει τέλος παγκόσμιος και εμείς το ίδιο έχουμε χεστεί πάνω μας, η ζωή είναι μαύρη και δεν έχει μέλλον. Όλα αυτά. Οπότε ας συνεχίσουμε την παρμελάδα. Γι' αυτό διαβάζουμε transcript από το Spotify που είναι automated και τελείως λάθος. Οπότε για την παλέψουμε. Για πόλεμο. Ναι. Συγγνώμη, τι είπες, να την παλέψουμε διαβάζοντας automated. Φαντάζεσαι αυτό να είναι η πρόταση των ψυχολόγων για το επόμενο εξάμεινο. Σε φάση δεν αισθάνομαι καλά. Δεν έχεις και άδικο. Λοιπόν, άκου, πάρε ένα podcast και βάλε στα ελληνικά automated transcript και κάθε βράδυ πριν κοιμηθείς διαβάζε το. Και τα λέμε σε μια εβδομάδα. Και γυρνάς την άλλη εβδομάδα με ένα χαμόγελο και λέει: δουλεύει. Ναι, δεν ασχολούμαι με τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Εδώ δίνουμε λύσεις τώρα. Δεν είναι αυτά τα πράγματα που κάνουν. Είναι πολύ σοβαρό. Τέλος πάντων, αφού είπαμε για πόλεμο, δυστυχώς, μου θύμισες πριν κάτι για την, όχι τη Μεσογείον, για την Ποσειδόνος. Για την Ποσειδόνος, ναι. Ναι, γιατί σήμερα είναι αυτή η μέρα. Ναι, ήταν η μέρα που απενεργοποίησαν μία βόμβα από το δεύτερο παγκόσμιο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και είμαι σε φάση, οκ, okay, γιατί σήμερα, ας πούμε, αυτό. Α, δηλαδή, πρέπει να είναι άλλη γιορτή. Γιατί μία Τετάρτη, λόγω Αγίου Δημητρίου έγινε αυτό, ναι, λόγω Αγίου Δημητρίου. Ναι. Γιατί? Το 2017 πήγε ο φίλος μου ο Μιχάλης που έχει ένα ειδικό συνεργείο για diesel και φτιάχνει προγράμματα και τέτοια, ρε παιδί μου, πολύ εξειδικευμένο. Είμαστε φίλοι από 7 χρονών με τον Μιχάλη. Εγώ 7, αυτός 8, ήταν και μεγαλύτερος μου και εγώ βρήκα κάποιον να ήξερε αγαπήσω. Ήξερε και κάποια πράγματα παραπάνω. Και ο Θεός λοιπόν ο Μιχάλης πήγε να βάλει βενζίνη κάπου βυτικά όπου βάζει βενζίνη συνήθως. Και του λένε: δεν θα σου βάλω βενζίνη. Λέει: γιατί έχει μια βόμβα, λέει, εδώ δίπλα πίσω από το βενζινάδικο. Και βρήκα μια βόμβα από το δεύτερο παγκόσμιο, η οποία ήταν πίσω από ένα βενζινάδικο. Τουλάχιστον αυτή στην Ποσειδόνος δεν είναι σε ένα βενζινάδικο. Ωραία. Εγώ αυτό που σκέφτομαι αυτομάτως με αυτό που λες τώρα είναι ότι αυτή τη στιγμή μπορεί εδώ στο στούντιο να υπάρχει κάποια βόμβα, γιατί έχουν υπάρξει τρυπάνια, μετακομίσεις. Αυτό κάνανε. Φαντάζεσαι. Αφοπλίζανε μια βόμβα. Αν έρθει τώρα, μπήκε κάποιος από το Hogwarts και κάνει αφοπλίσιους, ναι, και φύγει. Πόσο άνετα θα ένιωθες αν ξέραμε τώρα ότι δίπλα μας έχει μια βόμβα που θα την απενεργοποιήσουν. Αν βάλω το λογικό μέρος του εγκεφάλου μου να πει ότι... Αν βάλω το λογικό μέρος του εγκεφάλου μου να πει, να βάλει μπροστά τη γνώση το οποίο δεν που δούλεψε. Έχει, το οποίο τώρα δεν έχει, προχασμωθώ. Πολύ συχνά δεν δουλεύει. έμαθα ότι αυτές οι βόμβες δεν είναι ακριβώς επικίνδυνες, γιατί οι περισσότερες δεν δουλεύουν πλέον. Έχουν χαλάσει, ξέρω εγώ, ή είναι παροπλισμένες, ή τέλος πάντων με τον καιρό πάθανε. Λήξανε. Δεν ξέρω τι πάθανε οι βόμβες. Ξυνήσανε. Δεν σκάνε μετά, άμα λήξουν απλά. Μένουν έτσι αυτό. Ναι, θα πω ότι εντάξει, δεν φοβάμαι. Αν όμως αυτό για να γίνει θέλει πολλή δουλειά και εγώ δεν την έχω κάνει. Οπότε νομίζω ότι απλώς θα έκανα, θυμάσαι, Φουτουράμα, Ζόιντμπεργκ. Θα έφυγα πετώντας μελάνι αυτό. Εγώ listening κατάκ. Δεν σου είπε κανείς να πας να ενεργοποιήσεις βόμβα. Όχι, δεν ότι είναι δίπλα μας. Αυτό εντάξει, απλά κάθεσαι και φοβάσαι νομίζω αυτό. Δηλαδή εγώ αν μου λέγανε ότι είναι δίπλα στο σπίτι μου, όχι εντάξει. Αυτό περίμενα για να σε σκοτώσει μια βόμβα από τότε εντωμεταξύ. Άρα ποιανού θύμα είσαι. Τον Γερμανό. Της γερμανικής μπότας του 1942. Ναι, κάπως κάτι. Ακόμα κερδίζουν οι Γερμανοί άμα σκάνε βόμβες. Καλά, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. παιδιά, αν κάποιος είναι ειδικός από κάτω στο chat, ας μας πει, γιατί δεν ξέρω καθόλου τι γίνεται. Κάποιος είχε πει και όλες ότι αυτές παλιά τις ρίχνανε και δεν είχαν σκάσει. Ναι. Οπότε πέφτανε, ρε παιδί μου, και απλώς θάβονταν εκεί. Ναι, ναι, ναι. Και ο λόγος που υπάρχουν είναι επειδή δεν σκάσανε, οπότε είναι χαλασμένες, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Okay. Δεν ξέρω αν θα πήγαιναν να πούνε, ξέρεις, να αποθηκεύσουν μια βόμβα κρυφά στην Ποσειδόνος. Θα πάμε εκεί, σκάψει και να αφήσουν. Ή να πάμε στη Θεσσαλονίκη δυτικά, εκεί που τότε είχε λάσπες. Να σκάψουμε να βάλουμε μια βόμβα μέσα. Εγώ πιστεύω ότι σίγουρα υπήρχε Έλληνας εργολάβος που το είχε βρει και έλεγε στα αρχίδια μου ότι θα φτιάξω πολυκατοικία από πάνω, ξέρω εγώ. Το αγνόησε τελείως, ρε παιδί. Να βάζει και εκείνο το τζαμάκι που κάνουν στο ιστορικό κέντρο για να το βλέπεις και να είναι κοίτα και να κάθε πρωί που ξυπνάς να βλέπεις δίπλα τη σβάστικα, τη γερμανική.
ή την Ιταλική, όποια είναι. Ναι. Και από δίπλα να έχει, εγώ δεν ξέρω, μια φωτογραφία του Χίτλερ και μια βόμβα να σε κοιτάει έτσι. Και είναι αυτό όλη σου σχολική ζωή. Θα είσαι το μόνο παιδί που δεν φοβάται τα τέρατα κάτω από το τραπέζι, αλλά τα τέρατα κάτω από την πολυκατοικία σου. Σε τιμή ευκαιρία, παιδιά. Τεσιμή ευκαιρία. Αχ. Staying alive. Πάντως αυτό, ήθελα να, επειδή είχε σχέση, ήθελα να σου πω ότι δεν είναι πάρα πολύ κακό πράγμα να παίρνεις τηλέφωνο για βόμβα στα δικαστήρια, ξέρω εγώ, και να μην υπάρχει. Θα μου πεις, είναι καλύτερο από το να υπάρχει, αλλά όπου και να πάρεις τηλέφωνο... Το κάνεις εξ αρχής. Ναι, είναι πρόβλημα έτσι κι αλλιώς. Γιατί υπάρχει το περιβάλλον. Ρε παιδί μου, αν πάρεις κάπου τηλέφωνο για βόμβα, ωραία, δεν υπάρχει καμία άλλη επιλογή πέρα από το να σταματήσουν όλοι ό,τι κάνουν και να βγουν στο δρόμο. Μάλλον μπροστά σε ανυποψία στους οδηγούς που δεν έχουν ιδέα ότι εκεί τώρα ήταν τηλέφωνο για βόμβα. Οπότε όλοι θα μαζευτούν σε ένα άλλο μέρος που παίζει να χτυπήσουν άσχημα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω καθόλου, δεν έχει κανένα νόημα. Πάρε και πες ότι έχεις βάλει αμπούλαυρό μας. Πάλι το ίδιο θα είναι όμως. Δεν θα φύγουνε. Εντάξει, θα μυρίζει κλούβιο αυγό τώρα, τι να κάνουμε. Δεν θα πάρει κανείς να εκενώσει το χώρο. Ρε παιδί μου, εντάξει, okay, καταλαβαίνω ότι εσύ το λες σε επίπεδο φάρσας, ας πούμε, ότι αν πάρει είναι κάποιος τραγικό, πει, ναι, ναι, είναι να τραγικό, κάνει φάρσα για είναι βόμβα. Τραγικό. Και είναι και ποινικό αδίκημα πλέον, νομίζω. Καλά, σίγουρα κάπως θα. Δεν γίνεται, φίλε, να παίρνει τηλέφωνο για να λες ότι έχει βόμβα, γιατί πρέπει να σταματήσουν όλα, να πας, και να γεννάει μια γυναίκα, πρέπει να σταματήσει να γεννάει. Ναι, πρέπει να κάνουν το μωρό φουμπούπ ξανά μέσα και να μου τώρα περίμενε, να την πάρουν από εκεί. Στη μέση, όπως είναι. Ναι, ναι, όπως είναι όλα. Ό,τι και να γίνεται πρέπει να σταματήσει. Και είναι κάποια πράγματα που δεν μπορούν να σταματήσουν, ας πούμε τα κουρέματα. Θα φύγει μισό ακούρευτο στον δρόμο. Ποιο θα σε πιστέψει, φίλε. Δεν λέω σαρωστή, αλλά είναι επειδή ειδοποίησε για βόμβα. Δεν πρόκειται να σε πιστέψει κανεί ποτέ. Ναι, αλλά σκέψω, άμα ξέρω εγώ, ψηφίζετε ένα νομοσχέδιο που είναι πάρα πολύ επιβαρυντικό για την κοινωνία και πάρει κάποιο τηλέφωνο για βόμβα και το διακόψει εκεί. Θα μείνουν μέσα να το ψηφίζουν και μετά θα βγουν, αφού αυτό κάνουν κάθε φορά. Θα ψηφίζουν έτσι, ξέρω εγώ. Ναι, δεν πρόκειται να σταματήσουν να ψηφίζουν τα επιβαρυντικά. Άρα δεν πιάνει πάντα αυτό. Ακύρωσε το επιχείρημά σου. Έχει δίκιο. Μόλις ακύρωσες το επιχείρημά σου. Μην το κάνετε στη Βουλή, θα ψηφίσουν τα πάντα. Οπότε δεν έχει. Καλά, μην το κάνετε γενικώς. Δεν ξέρω αν περιμένατε το κοινό να ακούσει κάτι τέτοιο από μένα, αλλά μην το κάνετε αυτό. Εντάξει, πάντως κλασική φάρσα αυτό. Πάντα έπαιζε. Τραγική στα φάρσα. Της... Τραγική. Μεγάλο πρόβλημα. Προτιμώ τις αμπούλες βρώμας. Έχει υπάρξει, πιστεύεις, περίπτωση κάποιου ανθρώπου που έχει φυτέψει, ναι, βόμβα, όντως. Ναι, έχουν βρει. Και. Βγήκαν έξω και έσκασε βόμβα. Δεν ξέρω αν έσκασε, ξέρω ότι τη βρήκαν. Επίσης είχαν πάρει τηλέφωνο. Σε ποια πέρυσι... ταινία ήταν αυτό που λες? Το... Όχι, νομίζω ότι έχει γίνει και στην Ελλάδα. Πήρανε τηλέφωνο. Γιατί το κάνουν για, να... για τους αθώους. Δεν τους ενδιαφέρει. Δηλαδή λένε: έχω κριτικό μηχανισμό με γκαζάκια, ξέρω εγώ, και είναι εκεί. Και πάνε, ναι, τον κόσμο. Και πάνε και σκάνε. Έχει σκάσει. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Τι βόμβα είναι αυτό και πώς τη φυτεύει τη βόμβα? Ενώ ότι. Δηλαδή μπαίνεις μέσα σε μια εφορία Δευτέρα πρωί με καζάκια και λες αυτά είναι για τον καφέ μου, ξέρω εγώ, επειδή φτιάχνω ελληνικό και πας και τα αφήνεις κάπου και δεν το βλέπει κανένας, ας πούμε. Έχει τύχει στον Αριστοτέλη το Ρίγα, στο Άβατον, να πάρει. Ναι, έχεις δίκιο, το θυμάμαι αυτό το σκηνικό. Και ήμασταν εμείς μέσα, ρε παιδί μου. Δεν ήμουν, ήταν ο Παναγιώτης νομίζω, και ήταν φρικτό, ρε παιδί μου, και απλώς ήρθε η αντιτρομοκρατική και έκανε ένα, εντάξει, δεν έχει. Και ήμασταν, θες να μπεις. Εντάξει, τα βάζουν στα καζανάκια. Τέλος πάντων, πήγαν ψάξαν στα εμφανή μέρη και δεν έχει. Και το αποφάσισαν ότι δεν έχει. Οπότε δεν ξέρω καν αν ψάχνουν και σοβαρά. Ναι, ούτε εγώ ξέρω. Και σίγουρα στο συγκεκριμένο θεωρώ δεν ήταν καν φάρσα. Ήταν προφανώς κάποιος κακόβουλος από ίντερνετ που απειλή ήθελε ήταν, να κάνει. Ναι, ναι, ναι. Απειλή ήταν. Αυτό ήταν για να σου θυμίσουν, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να φοβάσαι αυτό. Που είναι το χειρότερο πράγμα για μένα. Αλλά ναι, σίγουρα, σίγουρα. Όχι χειρότερο που δεν υπάρχει βόμβα. Όχι, εντάξει, αλλά. Είναι, υπάρχει βόμβα από το 40, όπως είπαμε πριν. Ναι. Ναι. Φαντάζεσαι τώρα. Φαντάζεσαι να ζεις δίπλα σε μια βόμβα και να μην το ξέρεις για 40 χρόνια. Την Ποσειδώνα τώρα πάνω. Και αν κάποιος Γερμανός εκείνη την ώρα που το έχει υπολογίσει ότι το 2023, 26 Οκτωβρίου. Θα... Πόσο είναι, πρέπει 107. Λες να υπάρχει κάποιος. Yes! Ναυμαχία, φάση. Πώς λέγονται αυτό το επιτραπέζι μετά. Ναυμαχία ήταν, πολύ. Β6. Β6 διαμέρισμα. Ηλιούπολη, ξέρω εγώ. Ρε, εσύ τώρα όμως μου δίνεις έτσι να. Αυτό, να, να μου φέρνεις, θύμισες. Όχι, ούτε καν. Είναι. Κι αν έχουν εκπαιδεύσει έναν άνθρωπο γενιές ολόκληρες και τώρα είναι ένας έτσι. Ναζί, όχι νεοναζί, είναι ένας
Ναζί και είναι, ξέρω εγώ, 32 χρονών. Ναζί, είναι ζωντανό εννοείς. Ναι, είναι ζωντανό Ναζί 32 χρονών, ο οποίο ζει σε μια χρονοκάψουλα που ξέρει ότι το μόνο πράγμα που ξέρει είναι ότι πρέπει κάποτε να ξυπνήσει και να πατήσει αυτή τη βόμβα και τώρα χάλασε το σχέδιό του. Α, να με ανακαλύψατε! Γιατί τυπικά ο δεύτερος παγκόσμιος δεν είχε τελειώσει το 45, νομίζω τελείωσε όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου το 89. Εκεί έληξε, ας πούμε. Εκεί έληξε, ναι. Γιατί έλεγε ότι πρέπει να σταματήσουν κάποιες εχθροπραξίες. Και έτσι όπως το έλεγε, ρε παιδί μου, είχε σταματήσει. Αλλά το επίσημο μαθηματικό τέλος ήταν όταν έπεσε, νομίζω, το τείχος. Οπότε εσύ λες ότι υπάρχει ένα σενάριο να υπάρχει κάποιος Captain Germany. Ναι, ο οποίος έχει μεγαλώσει με ιστορίες του παππού και του προπάπου, ξέρω εγώ. Ναι, και έχει μείνει σε αυτές γιατί είναι σε κάψουλα. Οπότε ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρει και τι συμβαίνει Όχι. τώρα, ας πούμε. Το μόνο που περιμένει είναι απλώς να δει μια ημερομηνία στο καντράν και να πατήσει τη βόμβα. Και είναι ο Έλληνας, ρε, έχω σταματήσει την νομία, εδώ έχει βόμβα, κύριε, δεν περνάει. Άντε, ωραία, άσε να πάω στη δουλειά μου, να πούμε τώρα μεσημεριάτικα και με τις βόμβες. Ας κάσε. Ερώτηση κρίσεως, τα σιρτάρια τα μετράς από κάτω ή από πάνω? Από πάνω. Okay. Γιατί μου το απαντάς αυτό χωρίς να με βρήσεις? Τι είναι, για το sorting εννοείς? Ναι, γιατί σου έχει τύχει κάποιος να λέει το δεύτερο σιρτάρι, εσύ να ανοίγεις το δεύτερο και να σου λέει από κάτω και να μην τον πνίγεις εκείνη την ώρα. Σου έχει τύχει αυτό. Σου έχει πήγαινε σιρταριέρα στο δεύτερο σιρτάρι. Το δεύτερο ναι. Είναι εύκολο όμως υπάρχουν τρία σιρτάρια. Οπότε ναι. Είτε από πάνω είτε από κάτω, ναι. Που συνήθως υπάρχουν τρία σιρτάρια. Mm-hmm. Αν είναι δύο όμως. Υπάρχει θέμα. Ναι, εκεί είναι το παράλογο. Εκεί είναι στο πάνω και το κάτω, βέβαια. Ναι, δεν το πάνω και το κάτω. Ή μπορεί να πει το πρώτο και το δεύτερο. Και να σου πει άλλος, όχι, όχι, το από κάτω είναι το πρώτο. Γιατί είναι το από κάτω το πρώτο στα δύο? Στα δύο δεν είναι ποτέ από κάτω το πρώτο. Στα πέντε είναι που σου λέει άλλος, από κάτω τα μετράω εγώ. Γιατί τα μετράς εσύ από κάτω? Δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει αυτό. Αφού στα δύο τα σιρτάρια δεν λες ποτέ το πρώτο και το από κάτω, λες το πάνω το κάτω ή το πρώτο και το δεύτερο. Στα πέντε τι αλλάζει δηλαδή? Και τι κάνει δηλαδή, τι eye level είσαι με το πάτωμα, τι, όταν δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εγώ λέω το άλλο, εκεί που είναι το κρεβάτι και βλέπεις τη σιρταριέρα, αυτό που είναι το μάτι σου, που είναι το τρίτο μάλλον, αυτό είναι το πρώτο. Και να έχεις το ένα και το δύο και το μείον ένα και το μείον δύο, σαν ασανσέρ να πηγαίνει. Γάμω την τρέλα μου! Ξέρεις τι σκέψη έκανα τώρα? Αυτοί που παίρνουν τα σανσέρ για τον πρώτο που είναι τέσσερα σκαλιά. Ναι. Μήπως θεωρούν ότι ο πρώτος είναι πάνω-πάνω. Και μπερδεύονται γι' αυτό. Τύπου, πού πάτε, στον πρώτο? Μα είναι εδώ. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, θες να μου πεις ότι η λογική τους είναι ότι ξεκινάμε από κάτω. Ξεκινάμε από το κάτω. Όπως ξεκινάμε τα κτίρια. Ναι. Όχι από μείον όμως, ξεκινάμε από το 15 ή από το 7 ή από το 6 και πάμε προς. Δηλαδή, μήπως έχουν κάποια τέτοια αντίληψη του ασανσέρ. Του ασανσέρ, δεν έχει γενική αυτό, δεν κλείνει. Του ασανσέριος. Του ασανσέρους. Ήταν ο Ρίος που είπαμε πριν. Ο ασανσέριος. Το όνομα. Ναι, αυτό δεν το είχα. Άρα, καταλαβαίνοντας εσύ ότι είναι βιωματικό αυτό. Ότι κάποιος άνθρωπος που ξέρεις μέτρησε τα σιρτάρια από κάτω προς τα πάνω. Και όχι τα άλλα σιρτάρια μες στο σπίτι. Δεν είναι πάντα άλλα το σιρτάρια. Ίδιο. Δεν είναι πάντα το ίδιο. Δεν είναι. Στη σιρταριέρα τα μετράμε από κάτω, στην κουζίνα από πάνω. Δεν είναι στο σπίτι μου αυτός ο άνθρωπος. Έχω μεγαλώσει μια θεία, μια μάνα, random κόσμος είναι. Έχω πάει σε σπίτια άλλων που έχω ακούσει πράγματα. Πήγαινε στο έκτο σιρτάρι και εννοεί την τρίτη σιρταριέρα με τα τελευταία δύο, γιατί αυτός μετράει με πολλαπλάσια. Με το 2, το 4 και το 6. Ό,τι θες κάνει ο κόσμος με τα σιρτάρια. Και εκεί υπάρχει το άλλο ζήτημα. Δεν είναι το πάνω κάτω. Υπάρχει το αριστερά-δεξιά που μετράς από αριστερά προς τα δεξιά, ναι. Από δεξιά προς τα αριστερά. Το οποίο τι είναι, όπως βλέπεις τα σιρτάρια, όπως πέφτει ο ήλιος. Γιατί να το πούμε κιόλας, έτσι. Γιατί τα κτίρια έχουν προσανατολισμό. Άμα είναι να μιλάμε για τη σιρταριέρα με προσανατολισμό, μετά μετράμε στο ασανσέρ. Φέρεις τη φίλη σου αυτή που θα τη γυρίσουμε τέσσερις βούρες. Να τη δέσει τα μάτια και τη πει έκτο σιρτάρι αριστερά. Βρέσουν ποιο είναι. Τίποτα, θα εκτοξευτεί. Θα το βρει καλά. Θα το βρει κατευθείαν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και θα σου πει κιόλα το σιρτάρι και τα ελάρισα. Ναι. Και άλλα, ξέρετε γιατί είναι κακό ο feng shui. Ρε, ειλικρινά, ωραία, να το θέσουμε εδώ. Τα πράγματα αυτά τα μετράμε από εκεί που καταναλύσκουμε ενέργεια για να τα φτάσουμε. Εντάξει, έτσι, αυτός είναι ο ορισμός. Το καταναλύσκουμε είναι λέξη, πιστεύεις? Ναι, είναι. Ή μήπως είναι αυτό σαν το καλύτερα με δύο λάμδα και γιώτα που δεν υπάρχει. Μπορεί. Δεν ξέρω. Μπορεί. Γιατί υπάρχει το καταναλώνω. Γιατί δεν υπάρχει το καταναλίσκω. Γιατί όντως δεν ξέρω. Πραγματικά. Και γιατί μου ήρθε εμένα, τι είμαι 67, δεν καταλαβαίνω. Γιατί καταναλίσκεις μάλλον σε καθημερινή βάση. Μέσα μου ο φυσικός μου στο γυμνάσιο, ξέρω εγώ. Δεν ήταν. Κάτι για ενέργεια, κάτι τέτοιο είναι αυτό. Για έργο. Ναι, για έργο. Ναι, για έργο. W. Όχι, άμα δηλαδή στο κτίριο, αυτό που θέλει πιο πολύ ενέργεια να φτάσει είναι το πιο ψηλό.
Ναι. Δεν είναι, α ναι, αλλά αν πετούσαμε ελικόπτερο και έκαιγα κυροζίνη ή βενζίνη, ό,τι και είναι τα ελικόπτερα, τότε καταναλώνω πιο πολύ ενέργεια από ότι με τα πόδια. Άρα, άμα κοιτάς με ελικόπτερο τον ουρανοξύστη, είναι ο πρώτος όροφος και ο τελευταίος είναι ο 48. Ναι. Αυτή είναι η λογική. Ναι, και μετά, ναι, ναι. Όχι, τα συρτάρια πρέπει να σκύψω για το πρώτο, άρα πρέπει να ζοριστώ. Άρα, το πρώτο είναι αυτό που είναι πιο κοντά μου. Αυτό είναι το σωστό. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι είναι κάποια άλλο. Συρτάρια έχουν αρρύθμιση από πίσω. Κάποια συρτάρια δεν μας πιστεύανε. Χαιρετισμός, τι λέει συρτάρι μου, όλα καλά. Κάποια έχουνε. Κάποια έχουνε ένα, δύο, τρία, ξέρω εγώ. Ναι, γιατί είναι κλειδωμένα στο... Και σου λέει από τις οδηγίες ότι αυτό είναι. Μπορεί εκεί, να μπει μόνο εκεί και αυτό μόνο εκεί. Ναι, ναι, ναι. Μόνο έτσι λύνεται. Ναι. Ή σε δικαστήριο, δεν ξέρω, κάτι από τα δύο. Δεν... Σε δικαστήριο να πάμε για το σιρτάρι. Για την αρρύθμιση σιρταριού, ναι. Να τσακώνεις τόσο πολύ. Θα σε πάω στο δικαστήριο. Τώρα... θα το λύσουμε εκεί. Τώρα που είπες δικαστήρια. Το ζεϊμπέκικο έξω από τη γραμμά. Τι κάνετε ρε μαλάκες, τι κάνετε ρε μαλάκες. Τι είναι αυτά που κάνετε ρε πούστη μου, γιατί. Γιατί είστε τόσο βλαμμένοι εκεί έξω. Τι, αυτό δεν το κάνεις, δεν το κάνεις σε επεισόδιο, δεν το κάνεις εδώ. πώς να σου πω, αν δεν έπαιρνα ποτέ φάρμακα στη ζωή μου, δεν θα κατέληγα να χορεύω ζεϊμπέκικο έξω από την καδά για να θυμίσω. Άιντε. Τι είναι τόσο σουρεάλ. Καταρχάς, θεωρώ ότι ξεκάθαρα δεν είναι τρόλ, έτσι. Είναι, όχι, είναι τόσο βαρύ, ναι, που είναι σίγουρα το αυτό που βλέπεις. Το ζεϊμπέκικο είναι αυτό που συνέβη. Είναι βαρύ το ζεϊμπέκικο. Σχολιάζει το βαρύ ζεϊμπέκικο. Είναι τόσο βαρύ το ζεϊμπέκικο που μόνο σοβαρά μπορεί να χορευτεί. Είναι τόσο... Ναι, δηλαδή δεν μπαίνει. Εντάξει, τώρα το... Πεθαίνω. Μια τρίχα. Και... Τις γάτες μου. Ναι, ναι. Και το χόρεψε και γυναίκα, έτσι, θα το πούμε και αυτό. Αυτό είναι και το μόνο θετικό στην όλη ιστορία. Ναι, είναι 20χρονο κορίτσι τύπου, δηλαδή δεν ήταν παραπάνω σε ηλικία. Τόσο είναι. Το οποίο έλεγε ήθελα να τιμήσω την ελληνική αστυνομία. Υπάρχει όντως μέρα αστυνομίας. Μάλλον ναι. Ήταν στο μυαλό του αυτό. Καλά, και... εντάξει, υπάρχουν κι άλλα. Όχι, νομίζω υπάρχει μέρα των ενόπλων δυνάμεων. Ωραία. Υπάρχει έτσι αστυνομία. Και ο τρόπος που σκέφτηκες. Για να τιμήσεις, για να ρίξεις ένα ζεμπέκικο στο απέναντι πεζοδρόμιο κιόλας. Δηλαδή, φέρναγε κόσμος και έλεγε, α, αυτή η κοπέλα χορεύει ζεμπέκικο για να τιμήσει την αστυνομία ξεκάθαρα. Περνάνε από πίσω, βόμβες, αμάξια, φορτικά, πλοία, ό,τι θες. Είναι και βράδυ έτσι. Είναι και βράδυ, για να μην τη συλλάβουν. Και είπε, εντάξει, θα το ρίξω εδώ ρε παιδιά, γιατί κάνετε πολύ καλή δουλειά και μπράβο, μπράβο. Αυτός που είναι στη γαδάρα, κοιτά να μπαίνεις και... Τι κάνει, χαζέψει ο κόσμος. Ή να βλέπεις τον διοικητή, τη βλέπεις αυτή, αυτή μας θυμάει τώρα εκεί απέναντι. Αυτή. Και το μεταξύ μου σκέφω, πού ακουγότανε, δηλαδή... Από το κινητό. Έπαιξε post edit στο βίντεο ή έπαιζε κινητή. Έβαλαν. Μήπως αυτή η χώρα με χωρίς μουσική. Και το βάλανε μετά στο μοντάζ. Το οποίο είναι ένα τέλειο κομμάτι του Σφακιανάκη, όχι, που λέγεται εγώ είμαι Έλληνας και τα λοιπά, που είναι full... Α, είναι και αυτό το κομμάτι. Ναι, 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 ναι. Είμαι Έλληνας εγώ. Δεν ξέρω καν τι λέει το κομμάτι, πώς πάει. Ρε, όλη η σκέψη είναι αριστουργηματική. Είναι αυτά που βλέπεις, που βλέπαμε. Αυτά τα κάνανε είναι... οι Monty Python. Ασύλληπτο, ναι. Ναι. Ασύλληπτο, τα κάνανε οι Monty Python που κάνανε, ξέρεις, που έβλεπες τον κόσμο να κάνει το κουτουκ, το κουτουκ, το κουτουκ. Και τελικά απλά είναι ένας πίσω με κάτι καρύδες που κάνει το λίγο γιατί αυτός περπατάει. Και είναι αυτό το πράγμα, είναι αυτό το, είναι το, είναι... Χαριζάνης, ρε τι κάνετε ρε. Αλλά δεν χρειάζεται τίποτα, είναι έτοιμο από μόνο του ρε παιδί. Τίποτα, αυτό πρέπει να το κάνει ο Χαριζάνης ένα... ναι, για ποιο λόγο να μην κάνετε ένα ζεϊμπέκικο έξω από την αστυνομία. Έχεις δει ότι δεν σ' αρέσει να χορεύεις άλλο στα κέντρα, πήγαινε έξω από τη Γαδά και ρίξε μια ζεμπεκιά για να τιμήσει τα παιδιά. Ρε τι κάνετε. Ρε, δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω άλλο. Φοβερή σκέψη, κουλτούρα σε αυτό το θα χορέψω ζεϊμπέκικο. Γιατί είναι ελληνικός χορός, αντρικός, παραδοσιακός για να τιμήσω το ένοπλο σώμα της αστυνομίας. Οκ. Okay. Φοβερή σκέψη αυτή από πίσω. Είναι. Για ένα 20χρονο κορίτσι, ναι, δηλαδή για μένα είναι σύλληπτο. Δεν ξέρω. Λέω 20χρονο, δεν ξέρω, μου φάνηκε πολύ μικρή κοπέλα από το αυτό, αλλά. Ναι. Δεν μπήκα στη διαδικασία να ψάξω ποια είναι και τι κάνει. Ούτε εγώ, ούτε εγώ. Έχω δει το βίντεο. Ναι, και εγώ γιατί έχω.
δεν έχω πρόβλημα. Αλλά. Συγγνώμη, από μια έρευνα που έγινε, αυτή έχει ένα TikTok προφίλ το οποίο είναι όλο έτσι. Σε υπέκικα. Σε δημόσιες υπηρεσίες. Τέτοιο... Σήμερα τιμούμε την πυροσβεστική. Θα χορέψω ένα φλαμίγκο. Φλαμέγκο, συγγνώμη. Φλαμίγκο. Αν θα χορέψει φλαμίγκο, χάρτη θα χορέψω. Ένα ροζ φλαμίγκο έξω από την πυροσβεστική για να τιμήσω. Τέτοιο λέει. Το κίνησε η γερακίνα να βρει νερό. Κρύο να φέρει. Έλα, βρήκα Καλαματιανό, για να τιμήσουμε τις βενζινάδες. Πού πραγματικά, τι κάνετε ρε, τι, αλήθεια, τι στο μπούτσο είναι αυτό που κάνετε με τη ζωή σας, γιατί είστε τόσο... Έξω από κηδεία, για να τιμήσουμε τον νεκρό, θα χορέψουν ένα ρέγκβι. Ένα ρέγγεν, το οποίο είναι ρέγκβι με ρέγγεν. Έχω ιδρώσει, αλήθεια. Ρε, η απελπισία είναι πολύ μεγάλη. Δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Δεν αντέχω άλλο αυτό που ζούμε όλο. Δεν το αντέχω. Δεν ξέρω. Αυτή πάντως πέρασε καλά, θεωρώ. Δεν ξέρω. Και έχουμε και το τελευταίο θέμα συζήτηση που είναι το. Με εκνευρίζει επίσης που στις. Δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει, αλλά στις σειρές τύπου Better Call Saul και τα λοιπά είναι όλοι άϊπνοι. Το έχεις παρατηρήσει. Δεν πάλι. Ρε, έχει ξέρω εγώ τον Mike. Spoiler! Είναι το κόνσεπτ ότι είναι όλοι άϊπνοι. Είναι άϊπνοι, όχι είναι άϊπνοι γενικώς. Δηλαδή δεν πας και βλέπεις ξέρω, ότι είναι όλη μέρα ξέρω εγώ σε όλο στο δικαστήριο, γυρνάει σπίτι τρώει και μετά το βράδυ βγαίνει για να παρακολουθήσει κάποιον. Και ξέρω εγώ την άλλη μέρα το πρωί είναι πάλι στο δικαστήριο και μετά ξαναβγαίνει το βράδυ να κάνει. Και ο Μάικ είναι, πάει όλη μέρα στο πάρκινγκ που είναι άϊπνος και το επόμενο βράδυ για κάποιο λόγο δεν δουλεύει στο πάρκινγκ. Οπότε πάει να παρακολουθήσει κάποιον και το πρωί είναι άϊπνος. Εν τω μεταξύ είναι δύο βράδια συνεχόμενα. Πώς πάει η ώρα στην Αμερική? Νυχτώνει από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το πρωί και αυτός ο άνθρωπος ζει μια συνεχόμενη νύχτα. Είναι η δική σου η ατέλειωτη νύχτα. Μαλάκα, δεν καταλαβαίνω γιατί είναι όλοι άϊπνοι σε αυτές τις σειρές και είναι όλοι πάντα πανέμορφοι. Όταν λες αυτές τις σειρές, τι εννοείς? Action detective αυτού του είδους, ρε παιδί μου, που έχουν και ένα μυστήριο. Ναι. Και είναι σε φάση, θα κάτσω εγώ σήμερα εδώ. Ή πάει, ξέρω εγώ, στη δουλειά το πρωί. Εντάξει, τον βλέπουμε να κάνει εκεί πράγματα μέρα και μετά του λένε πρέπει να κάνει ένα work late. Και το work late το βλέπεις και είναι, ξέρω εγώ, 10 η ώρα το βράδυ στην Αμερική, ξέρω εγώ, σαν να είναι 5 το ξημέρωμα, ναι. Γιατί δεν κυκλοφορεί ψυχή. Και κάθεται στο γραφείο και σε κάποια φάση βλέπεις ότι έχει πάει 4 και ακόμα γράφει. Ναι, ναι, και έχει μια στίβα από χαρτιά που γράφουν ναι. Και δεν τα διαβάζει κανένας. Απλά γράφουν και τα αφήνουν. Έχουν λάπτοπ ανοιχτό. Δεν χρειάζεται. Απλά είναι. Και αφού γίνουν όλα αυτά, έχει πάει 4 και σηκώνεται και την άλλη μέρα 8 η ώρα είναι πάλι στη δουλειά. Φρέσκος! Τι φρέσκια! Το μακιγιάζ είναι διαφορετικό, λες και δεν κοιμήθηκε. Σιγά που σηκώθηκε, ξεβαφτεί τώρα να ξεβγάλει όλο τον πλάστρι που έχει βάλει πάνω, το σοβάτισμα, ας πούμε. Και ο άντρας και η γυναίκα. Και 9.30 το πρωί πίνουν ουίσκι εκεί που κάνουν τις. Τίποτα, μαλέκα, είναι όλο random. Είναι όλο random και είναι όλοι άϊπνοι σε αυτές τις σειρές. Όλοι. Θα παρακολουθήσω εγώ και κάθεται όλος και παρακολουθεί 4 μέρες το βράδυ έξω από ένα σπίτι και το πρωί είναι στο τμήμα και δίνει αναφορά. Πότε κοιμάσαι! Μία ταινία νομίζω έγινε το Insomnia που έγραψε. Θα μπορούσε να είναι εντελώς διαφορετική. Ήταν απλώς σειρές, σειρά καρέ από ηθοποιούς που. Κάθονται και κάνουν staking out, πώς λέγεται, που περιμένουν και βαριούνται. Ναι, παρακολουθούν. Και απλώς, αν η ταινία, ξέρω, κρατάει μία εβδομάδα, είναι legit 4 μέρες άϊπνοι και στο τέλος καταφέρνουν και δέρνουν. Αν είσαι 4 μέρες άϊπνος, όταν θα έρθει ο κακός, ο οποίος για κάποιο λόγο πάντα κοιμάται, είναι πάντα πιο γυμνασμένος από ποτέ. Είναι και πιο χαλαρός, δηλαδή. θα πάει το γυμναστήριό του, θα πάει σπίτι του. Σου λέει, κάποιος θα με παρακολουθήσει, σίγουρα οι άλλοι δεν κοιμούνται. Τι θα μου συμβάλλει, υποφημίσουν, θα φωνάξουν αυτοί που με παρακολουθούν τόσο στενοφόρο. Άμα σηκωθεί, το οποίο δεν έρθει ποτέ γιατί είναι ένας Έλληνας τροχονόμος εκεί, ο οποίος κάνει τα φανάρια όπως. Δεν βοηθάει καθόλου. Απλά λέει, sorry, φίλε, έχει κίνηση. Μαλάκα, είναι όλοι άϊπνοι. Είναι όλοι. Δεν κοιμάται κανείς ποτέ στις ταινίες. Ναι, μπορεί να έχεις δίκιο, δεν ξέρω. Ή αν κοιμούνται, ή κάνουν και όλα αυτά και τους τυχαίνει και μια σεξάρα με στη μέση που είναι 3 μέρες άϊπνοι και μετά κάνουν ένα παθιασμένο σεξ και είσαι σε φάση, παιδιά, μπάνιο κάνατε, γιατί τους έχει 3 μέρες να πάει σε τουαλέτα. Να πάει σπίτι. Στο αμάξι του χέζει, εκεί στην ποτηροθήκη, εκεί χέζει αυτός ο άνθρωπος, δεν φεύγει από εκεί. Και εσύ πας και ζεις... Ντόνατς, καφέ. Ναι, τι μπαλάκα, τίποτα. Εκεί κλανιά μυρίζει κουνουπίδι. Δεν έχει. Είναι απλό κουνουπίδι. δεν έχει τίποτα όμορφο για να πηδήξεις εκεί. Είναι pity fuck όλο αυτό, είναι σε φάση χάλια.
Να έχεις το λίγο ένα σαπούνι κάτι. Όχι, δεν μπορώ. Με στη μαλακία. Δεν, και εγώ δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Την αϊπνία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το λέω. Και το χειρότερο είναι ότι θέλουν να είναι άϊπνοι. Δεν είναι ότι δεν μπορούν να κοιμηθούν. Όχι. Και ταλαιπωριούνται. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Απλά είναι αρκετά δυνατοί και μένουν ξύπνοι. Δεν υπάρχει ωράριο εδώ πέρα, δεν κοιμάται κανείς ποτέ. Θα δουλεύεις 8 μέρες ερή, θα τρως ντόνατς και καφέ. Ή θα στου μπώσεις συνέχεια θα έχεις διάρρεια, κάτι από τα δύο. Δεν βγαίνει αλλιώς. Αναγκαστικά θέσαι με κάποιον άλλο στο αμάξι. Τίποτα, ναι. Για να το κεράσεις όλο, ξέρω εγώ. Και ναι, πάει κάπως έτσι. Τέλος πάντων. Ναι, είναι ένα θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα. Δεν έχω δει Better Call Saul, αλήθεια είναι. Δεν το έπιασα ποτέ. Είναι πολύ καλό. Δεν το έπιασα ποτέ, το πιστεύω. Έχουν ακουστεί και ακραίες απόψεις ότι είναι καλύτερο από Breaking Bad, δεν το ξέρω. Δεν νομίζω ότι είναι, αλλά είναι καλό. Ξέρεις τι κάνει πολύ καλά, και πρέπει να κλείσουμε με αυτό. Θεωρώ κατά τη γνώμη μου ότι βάζει σε μια καλύτερη κλίμακα το Breaking Bad. Γιατί okay. Όταν ξεκινάει το Better Call Saul είναι το 2002-2003. Και το 2008, ναι, 2008 ξεκινάει το Breaking Bad. Με τη σειρά που βγήκαν να τα δει, όποιος είναι να τα δει, όχι έτσι. Δεν το έχουμε τελειώσει ακόμα, αλλά θα τελειώσουμε. Και αρχίζουν και εμφανίζονται, ρε παιδί μου, χαρακτήρες που έχεις δει και βλέπεις ότι είναι κακοί κτλ. Και μετά συνειδητοποιείς τι ήταν ο Walter. Γιατί αυτοί που βλέπεις όλοι στο Better Call Saul έχουν χαιρετήσει το μάτι του το κόσμο. Ναι. Και το ξέρεις γιατί τους έφαγε ζωντανούς. Ο Walter. Οπότε, παιδιά, spoiler μετά από 15 χρόνια. Οπότε. Ίσως πρέπει να το πούμε πριν αυτό, αλλά ναι. Καλά τώρα μετά από 15 χρόνια, εντάξει, δεν φταίω εγώ. Δεν μπορώ να συζητήσουμε τα Friends σε λίγο. Να το είχατε δει. Αυτό που έκανε σε μένα ήταν ότι κάθε φορά που περνούσαν κάποια επεισόδια και γίνονταν πράγματα, έλεγα Χριστέ μου, πόσο κακός ήταν ο Walter. Δηλαδή τους βλέπεις τώρα όλους και νομίζεις, είναι σαν να βλέπεις παιδάκια στο διάλειμμα να κάνουν «Δώσ' μου την μπάλα! Δώσ' μου την μπάλα!» Που είναι να δείτε τι έρχεται, ξέρω. Ναι, αυτό έχω σταματήσει δύο φορές το επεισόδιο, ρε παιδί μου, και είπα «Πω, δεν έχετε ιδέα τι θα έρθει σε 5 χρόνια, έτσι. δεν έχετε ιδέα ποιος θα εμφανιστεί». Που έχουν, γιατί είχαν παίξει και ναι, είχαν παίξει τη σειρά, ναι. Είναι και εγώ μπαίνω λίγο στο σύμπαν. Αλλά είναι ηθοποιοί αυτοί, τα κάνουν αυτά τα περίεργα. Και αυτοί είναι άϊπνοι πολλές φορές. Αυτά. Τώρα είναι και άνεργοι και απεργοί. Ναι, απεργοί. Ναι, μπορούμε να πιάσουμε αυτό το θέμα για τους Patreons. Αυτό θα κάνουμε. Θα τους κλείσουμε εδώ και θα ζηλεύετε όσοι δεν είστε στο Patreon. Ελάτε στο Patreon. Ελάτε στο Patreon να ακούσετε για άνεργους τοπίους. Για άνεργους τοπίους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλο ένα επεισόδιο. Άλλο ένα επεισόδιο τελείωσε. Στέλιο, ευχαριστώ. Τι κάναμε την πρώτη φορά, Salmon Monster. Πω, όλο αυτό θα είναι πολύ λάθος στο Spotify τώρα που κάνουμε. Θα είναι μικρογραφία. Τότε κοίτα την κάμερα με ένα βλέμμα, δεν ξέρω. Σαν να κάνουμε μαγικά. Άντε, γεια σας. Την κεντρική. Άντε, γεια σας.